Καλησπέρα σας, εδώ από το κανάλι μου στο YouTube, είμαι ο Νεκτάριος Νάνος και σήμερα έχω να σας παρουσιάσω έναν φακό από την εταιρεία Seven Artisans, των 35 χιλιοστών 0,95. Ας ξεκινήσουμε. Είναι ένας φακός τον οποίο τον αγόρασα ο ίδιος μου και πριν κάνω το review έκανα διάφορα τεστ μαζί με το φακό. Μπορείτε να δείτε κάποια πλάνα που έχω τραβήξει και κάποιες φωτογραφίες στο βίντεο που θα φανεί στο παράθυρο ή στο τέλος του βίντεο, θα υπάρχει και link στην περιγραφή για να δείτε έτσι το αποτέλεσμα αυτού του φακού. Να σας πω λίγο τις εντυπώσεις μου. Μιλάμε για ένα φακό που είναι για Sony E-Mount, για APS-C, για crop δηλαδή μηχανή, με crop sensor, συγγνώμη. Εγώ τον έχω χρησιμοποιήσει με την Sony A7C, σαφώς και σε full frame body έχει έτσι ένα vignetting, αλλά μπορείς κάλλιστα στο post αυτό να το αφαιρέσεις και να κόψεις την εικόνα. Τα θετικά και τα αρνητικά αυτού του φακού. Μιλάμε για ένα 35 χιλιοστών. Το μεγάλο τατού όμως είναι το f-stop που είναι στα 0,95. Μιλάμε για ένα φακό που αφήνει να περάσει πάρα πολύ φως μέσα και αυτό το κάνει ιδανικό, θα έλεγα, για νυχτερινά έτσι πλάνα ή φωτογραφίες με πολύ χαμηλό φωτισμό. Αυτό είναι το ιδιαίτερο αυτού του φακού. Ας δούμε λίγο, δεν ξέρω αν φαίνεται εδώ πέρα. Τώρα, ας πάμε λίγο στα πιο έτσι χαρακτηριστικά του. Είναι ένας φακός ο οποίος σαφώς και δεν είναι ο πιο οξύς φακός. Παρ' όλα αυτά δεν είναι στο κέντρο της εικόνας, η οξύτητα είναι αρκετά καλή. Επίσης έχουμε chromatic aberration, θα πρέπει αυτό, όχι πάρα πολύ, αλλά υπάρχει και θα πρέπει έτσι λίγο να το προσέξουμε. Αφαιρείται μεν στο Lightroom και τα λοιπά, αλλά δεν τον αγοράζει αυτό το φακό για την οξύτητά του. Αυτό το φακό τον αγοράζει κάποιος για το ιδιαίτερο έτσι στυλ που έχει, για τη δυνατότητα που έχει σε χαμηλό φωτισμό, καθώς και για το πεδίο βάθους που μπορεί να σου δώσει και αυτό το ωραίο bokeh που δημιουργεί. Εγώ ήμουν αρκετά ικανοποιημένος, θα έλεγα, από αυτό το φακό. Είναι ένας φακός, όπως είπα, που αξίζει να το πάρει κάποιος που θέλει να πειραματιστεί, που θέλει να δώσει έναν ιδιαίτερο έτσι τόνο και ιδιαίτερη υφή, θα έλεγα, στις εικόνες του ή στα βίντεο που θέλει να κάνει. Ξέχασα να τονίσω, μιλάμε καθαρά εδώ πέρα για έναν manual φακό. Δεν υπάρχει το autofocus. Παρ' όλα αυτά όμως είναι αρκετά smooth. Πολύ ευχάριστο, θα έλεγα. Θέλει λίγη προσπάθεια για να μπορέσεις να έχεις in focus στα 0,95 το πλάνο σου, είτε αυτό είναι βίντεο είτε αυτό είναι φωτογραφία.
Παρ' όλα αυτά όμως ξαναλέω, δημιουργεί έτσι, μπορείς να παίξεις με το φακό και να δημιουργήσεις έτσι ένα κινηματογραφικό, μια κινηματογραφική έτσι εικόνα με όλο αυτό το βάθος πεδίου που σου δίνει, είναι πολύ ενδιαφέρον. Αυτός ο φακός είναι γύρω στα 250 ευρώ κοστίζει και για αυτά που προσφέρει θα έλεγα ότι είναι μια πάρα πολύ καλή τιμή. Το να βρεις ένα φακό στα 0,95 ο οποίος να έχει αυτές τις δυνατότητες σε χαμηλό φωτισμό και να σου δίνει έτσι αρκετά καλή ποιότητα και αυτό το ιδιαίτερο, όπως είπα, ύφος στα πλάνα ή στις εικόνες που θα τραβήξετε, έχει αρκετό ενδιαφέρον. Εγώ ήμουνα αρκετά ικανοποιημένος, όπως είπα, έχω κάνει και ένα βιντεάκι με διάφορα έτσι πλάνα που έχω τραβήξει τη νύχτα και μου άρεσαν αρκετά, όπως και με φωτογραφίες που έχω κάνει. Θα υπάρχει link κάτω από το βίντεο όπου μπορείτε να δείτε και να βγάλετε έτσι τα δικά σας συμπεράσματα. Δεν θα ήθελα να πω κάτι παραπάνω. Να τονίσω πάλι ότι έχει έναν ιδιαίτερο έτσι χαρακτήρα αυτός ο φακός και εμένα προσωπικά μου άρεσε πολύ. Αυτά από μένα.